Καθυστερεί ο Μπίσετ, την μπάλα αριστερά στο Βιερίνια, στην γωνία της περιοχής Βιερίνια, στον Κούρτιτς. Πιέζει το Κούρτιτς, κλείνεται, σέντρα, με στη μεγάλη περιοχή παραμένει ο ΠΑΟΚ, το shoot out. Υπάρχει φάουλ όμως. Να λοιπόν η στιγμή του ΠΑΟΚ, φάουλ, λίγο έξω στη μεγάλη περιοχή. Άντε αγόρι μου Κούρτιτς, άντε αγόρι μου Χρυσό. Άντε αγόρι μου. Και πολύ επικίνδυνα το. Ξεκάθαρο το φάουλ στο Τσιγκάρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η μπάλα είναι κεντρικά στον άξονα, ακούτε τι γίνεται στην Τούμπα. Ολοκάθαρο το φάουλ, έτσι. Ξανά ο τον μπαίνει τα πόδια. Ναι, ναι. Και άλλη κάρτα στον γυμναστή της ομάδας, νομίζω. Στο Ματέο Σπαταφόρα. Αν είδα καλά, γιατί φοράνε όλοι και σκούφους. Λοιπόν, φάουλ για τον ΠΑΟΚ στα 6-7 μέτρα. Μπορεί να λέω και πολλά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, κεντρικά. Θέση ασύλληπτη για τον Γιάσμι Κούρτη στο 57. Για να δούμε. Φάουλ σαν πέναλτι, όπως κάποτε μια ωραία εποχή με τον Κώστα Φραζέσκο. Τάσο. Για να δούμε. Ο Βιερίνια θα φύγει πάνω από την μπάλα. Είναι καλό, πολύ καλό το σημείο για τον Κούρτιτς, έτσι. Τίποτα, είναι ιδανικό. Στο 58. Αντρίγια και Κούρτιτς, νομίζω ξέρουμε ποιος είναι ο εκτελεστής. Τέσσερις παίκτες στο τείχος. Για να δούμε, Κούρτιτς απέναντι από το Ρουφ. Κούρτιτς, η μπάλα στα δίχτυα! Το κάρφωσε! Έλα μηδέν ο ΠΑΟΚ! Έλα μηδέν ο ΠΑΟΚ! Γιάσμιν Κούρτιτς! Στο 58 ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα! Είπαμε είναι σαν πέναλτι τα φάουλ του Σλοβαίνου! 1-0 ο ΠΑΟΚ! Αριστουργηματική εκτέλεση για τον Γιάσμιν Κούρτιτς! Η τούπα παίρνει φωτιά! 1-0 ο δικέφαλος του Βορρά! Στο 58! Ακούστε τι γίνεται, ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Γιάσμι Κούρτιτς, ο άνθρωπος του φέτος. Κοντράρι μπάλα, goal έτσι. Goal νούμερο. Ναι, ναι. Κοντράρι μπάλα στον αμυντικό και αλλάζει πορεία. Παρόλα αυτά. Goal νούμερο 18 για τον Κούρτιτς. 18 goal ο Κούρτιτς. Ούτε ο Πρίγιοβιτς. Ποιος θα το έλεγε αυτό. Να ήταν. Ποιος το φανταζόταν αυτό, έτσι.